αυτή η αστυνομία κάνει ό,τι μπορεί στην Αμερική και στον Τάλας. Συγκεκριμένοι αστυνομικοί αποτέλεσαν στόχο. 5 αστυνομικοί μάλιστα σκοτώθηκαν και αρκετοί πολίτες τραυματίστηκαν. Κάποιοι αρκετά σοβαρά και θα δούμε αν θα μπορέσουν να αναρρώσουν. Εγώ πιστεύω ότι μιλώ εξ ονόματος του κάθε μέσου Αμερικανού αν πω ότι είμαστε τρομοκρατημένοι σε σχέση με αυτά τα γεγονότα που έχουν πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και φυσικά το αστυνομικό τμήμα του Ντάλας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ύποπτοι και θα μάθουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες. Αλλά ας είμαστε σαφείς για κάτι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για αυτές τις επιθέσεις, για καμία βία ενάντια σε αστυνομικές δυνάμεις. Το FBI ήδη είναι σε επικοινωνία με την αστυνομία του Ντάλας και με τον οποιοδήποτε άλλο φορέα που θα μας βοηθήσει να φέρουμε στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους. Θα πω περισσότερα εφόσον έχουμε μια καλύτερη απεικόνηση της πραγματικότητας, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι εχθές μίλησα για την ανάγκη ότι πρέπει όλοι οι Αμερικανοί να δώσουμε σημασία στη μετανάστευση. Επίσης είπα ότι η δική μας αστυνομία κάνει καταπληκτική δουλειά και οι αξιωματικοί της αστυνομίας πραγματικά κάνουν ένα άθλο καθημερινά στην δουλειά τους. Επίσης τόνισα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους τους αστυνομικούς που κάθε μέρα βρίσκονται στο πεδίο για να κάνουν τη δουλειά τους, για να μας προστατεύσουν και να προστατεύσουν τον κάθε ένα Αμερικανό. Σήμερα πρέπει να θυμηθούμε τις θυσίες που κάνουν όλοι αυτοί οι αστυνομικοί καθημερινά για εμάς. Επιπλέον γνωρίζουμε ότι όταν οι άνθρωποι έχουν στην κατοχή τους πολλά όπλα και δυνατά ισχυρά όπλα, τότε μπορούμε να έχουμε τέτοια τραγικά συμβάντα. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, σήμερα εμείς επικεντρωνόμαστε στα θύματα και στις οικογένειές τους. Φυσικά, αυτό ραγίζει την καρδιά όλων των Αμερικανών. Το πένθος του Ντάλας πλανάται πάνω από όλη την Αμερική, από όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και όλοι οι Αμερικανοί θα προσευχηθούν για αυτούς τους αστυνομικούς και για τις δικές τους οικογένειες. Θα πρέπει να τους έχουμε στο μυαλό μας και ως έθνος θα πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στις γυναίκες και στους άνδρες αστυνομικούς που παλεύουν καθημερινά για εμάς. Πέραν τούτων, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους Τούσκ και Γιούνκερ για την υποδοχή που με επιφύλαξαν σήμερα στην Βαρσοβία. Εγώ φυσικά έχω επισκεφθεί ξανά τη χώρα αυτή και έχω δουλέψει ξανά και με τους κυρίους Τούσκ και Γιούνκερ στο παρελθόν. Φυσικά γνωρίζω ότι μιλάμε για μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δημιούργησε μια αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της Ένωσης. Και κάποιοι υποστηρίζουν ότι το συνολικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα τρίζει. Υπάρχει λοιπόν μια αμφισβήτηση του τι σημαίνει αυτή η αποχώρηση για τις διατλαντικές σχέσεις. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή είναι μια εποχή αλλαγών. Και δεν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας δεύτερες σκέψεις. Θα ήθελα εγώ να αποτυπώσω συγκεκριμένα σημεία σχετικά με το μέλλον. Πρώτον, με βάση τις πρόσφατες συζητήσεις με τον Πρωθυπουργό Κάμερον, με την καγκελάριο Μέρκελ και σήμερα εδώ με τους ομολόγους μου, είμαι πεπισμένος ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εργαστούν μαζί και θα συνεργαστούν άοκνα έτσι ώστε αυτή η μετάβαση να γίνει με ομαλό τρόπο. Κανείς φυσικά δεν θέλει να υπάρξουν αντιπαραθέσεις. Όλοι έχουν ενδιαφέρον για την άμβληση οποιοδήποτε διαφωνιών και οποιονδήποτε προβλημάτων στις σχέσεις. Δεύτερον, ακόμη και αν εμείς έχουμε δυσκολίες επί του παρόντος, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα εξαιρετικά επιτεύγματα που έχει επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν 24 διαφορετικές επίσημες γλώσσες σε πολλές διαφορετικές χώρες. 19 έχουν κοινό νόμισμα. Κάθε χώρα έχει δημοκρατικό πολίτευμα.
Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν βρίσκεται σε εμπόλεμη σύραξη με άλλο ευρωπαϊκό κράτος. Μία Ευρώπη λοιπόν σε ολοκλήρωση είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του καιρού μας.